η έκτη μέρα που καθόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο, η έκτη μέρα που αναπνέουμε τα καυσαέρια αέρια των αεροπλάνων. Είναι η έκτη μέρα που οι συνάδελφοί μου όλοι δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους προς την πλευρά της εργοδοσίας, ότι ελάτε κύριε επιτέλους να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι για να υπογράψετε τη σύμβασή μας. Τα λέγαμε αρκετό διάστημα. Από τον Απρίλιο ξεκινήσαμε τα λέγαμε, στέλνοντας έγγραφα στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εργασίας, στον Υπουργό Οικονομικών, ναι, στους βουλευτές όλων των κομμάτων του νησιού μας, παρά τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, ο κύριος Βρούτσης αρνήθηκε να απαντήσει στο δίκαιο αίτημά μας που είναι η υπογραφή της σύμβασής μας. Συνομιλήσατε, καταφέρατε να συνομιλήσετε? Νομίζω είχατε την ίδια τύχη και με τους εργαζόμενους των ξενοδοχείων που θέλησαν να το συναντήσουν. Τελικά δεν τα κατάφεραν ποτέ. Εμείς συναντήσαμε την κυρία Άννα Στρατινάκη, τη Γενική, ναι, Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 15 μέρες περίπου. Αυτό που μας είπε η κυρία Στρατινάκη είναι ότι μάλλον σε άλλο κόσμο πρέπει να ζούμε, ή εμείς ή η κυρία Στρατινάκη, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς την κυβέρνηση που μας έχει καλύψει πλήρως, ακούστε, μισθολογικά και ασφαλιστικά. Προς Θεού. Έχουμε πάρει 2.000 ευρώ. Ως ταμείο ανεργίας. Σωστά. Από πότε? Από τον περασμένο Οκτώβριο. Για 9 μήνες. Αν το διαιρέσετε αυτό το 2.000 ευρώ δια του 9, πόσο βγαίνει? 230 ευρώ το μήνα. Και ρωτάω την κυβέρνηση, ρωτάω την κυρία Στρατινάκη, ρωτάω τον Υπουργό Εργασίας, ρωτάω την τοπική εργοδοσία. Μπορούμε να ζήσουμε με 230 ευρώ εμείς το μήνα? Αν μπορούμε εμείς να ζήσουν τότε και αυτοί. Διότι αυτοί στις πλάτες τις δικές μας έκτισαν στόλους, έκαναν λεωφορεία. Mm-hmm. Και εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε ένα κουτί γάλα να το πάμε στα παιδιά μας. Διότι όπως ξέρετε κύριε Κουμαντάκη, το φωνάζομαι δυνατά κάθε μέρα. Δεν έχουμε διαφορά οικονομική μαζί τους. Αυτό που δεν θένε και αυτό που τους κάνει να πεισμώσουν είναι ότι θέλουν να καταπατήσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό. 5 μέρες, 6 μέρες, όσες μέρες θα χρειαστεί, εμείς εκεί θα κάτσουμε. Οι συνάδελφοί μου είναι απογοητευμένοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτή τη στάση των εργοδοτών. Εδώ, το δικό μας εργοδοτών. Mm-hmm. Που από εμάς. Ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι επικαλούνται? Γιατί θένε καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Και να σας φέρω κάποια παραδείγματα. Οι συμβάσεις εργασίας, όπως ξέρετε, κύριε Κουμαντάκη, ναι, η χρονική τους διάρκεια είναι είτε ένας χρόνος, είτε δύο χρόνια, είτε τρία χρόνια. Ναι. Ανάλογα τη συμφωνία κάνουμε οι δυο μας. Mm-hmm. Έρχονται λοιπόν και μας λένε, ένα από τα πολλά που μας λένε, για να καταλάβουν και τη τηλεθεατή μας, ελάτε λένε να υπογράψω μια οκτάμενη σύμβαση. Να λύγει 31 δωδεκάτου. Διότι από Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο. Μα αυτό είναι παράνομο. Αυτό μας το είπε η κυρία Στρατινάκη. Θέλει και μας το λένε. Εσύ αυτό που επιζητάτε. Τη χρονική διάρκεια του ένους έτους. Το ένους έτους. Βέβαια. Έτσι είναι όλες οι συμβάσεις. Έτσι γίνεται και στον τόπο μας και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Τώρα ήρθαν, φέρουν νέα ήθη και έθιμα. Δεν θα περάσουν ούτε τα ήθη ούτε τα έθιμα τους. Μας λένε να αφαιρέσουμε ένα μήνα από μπροστά και ένα μήνα από πίσω. Δηλαδή, να μην έχουμε ημερομηνία επαναπρόσδεψης αυτή που είχαμε τόσα χρόνια, ναι, αλλά να χάσουμε ένα μήνα από μπροστά. Και άιντε και το δεχόμαστε για φέτος που έχει φύγει αυτός ο Μάης. Ιούλιο είμαστε. Λέω, όχι, και του χρόνου θα ισχύει. Ακόμα και αν πάρει τα πάνω του σε αριθμούς, κύριε Μανουσάκη, η κατάσταση με τον τουρισμό στην Κρήτη, εσείς είστε εκεί αποφασισμένοι να συνεχίσετε ένα αγώνα τον οποίο δεν τον έχετε σταματήσει μέχρι σήμερα, εδώ και πολύ καιρό. Και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα πλήγμα. Κακά τα ψέματα, γιατί είστε απαραίτητοι στον χώρο του τουρισμού. Θα δημιουργηθεί, κύριε Κουμαντάκη, ένα πλήγμα. Εμείς μέχρι στιγμής από όλη την τοπική κοινωνία, ναι, έχουμε εισπράξει εύσημα. Διότι δεν εμποδίσαμε κανένα επισκέπτη του νησιού μας να πάει στο ξενοδοχείο του. Δεν εμποδίσαμε κανένα άνθρωπο που έχει ένα μαγαζί στο Ηράκλειο, στον Άγιο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, να μην δεχτεί κόσμο. Εμείς καλωσορίζουμε τους τουρίστες. Έχουμε βάλει ένα πανό που τους δείχνουμε ότι είμαστε σε απεργία. Δεν εμποδίζουμε κανένα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε σπράξει τα εύσημα. Αλλά ταυτόχρονα και οι συνάδελφοί μου από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο είναι αποφασισμένοι και το λένε. Τιμόνι δεν πιάνουμε. Δεν πιάνουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με 400 και 500 ευρώ. Μα κάπου εκεί θέλουν να μας πάνε. Κάπου εκεί θέλουν να μας πάνε. Και μην ακούτε αυτά που λένε, βγαίνουν και λένε ότι οι οδηγοί παίρνατε κάθε χρόνο αυξήσεις. Ελάτε, ας έρθει αυτός που τα λέει, να έρθει μια μέρα δίπλα μου. Να κάνει τη δουλειά που κάνω. Να καθίσει στο τιμόνι. Να οδηγάει. Στους δρόμους της Κρήτης. Σωστά, στους δρόμους της Κρήτης, στο άθλημα. Έτσι, μην το παραβλέπουμε κι αυτό. Σωστό. Να είναι τόσες ώρες. Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Να καθαρίζει το λεωφορείο.
να συντηρεί το λεωφορείο. Ας έρθει όποιος τα λέει. Προστασία χιλιάδων, υπεύθυνος για την προστασία χιλιάδων επιβατών. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Πόσο δε μάλλον σε μια περίοδο με τα επιδημιολογικά στοιχεία και με όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται μέσα στα λεωφορεία. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ακριβώς. Μια νέα πραγματικότητα. Ακριβώς ζούμε μια νέα. Ναι, μεν οδηγίες, αλλά όχι στήριξη. Οδηγίες. 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 Τι να πούμε τώρα. Εμείς λοιπόν. Γι' αυτό είμαστε τόσο αποφασισμένοι. Χθες βράδυ κάναμε μια γενική συνέλευση έξω από το χώρο εκεί του αεροδρομίου. Μας τίμησαν, είναι μαζί μας η Ομοσπονδία, είναι μαζί μας το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και όλη τη Κρήτη. Όλα τα εργατικά κέντρα με ανακοινώσεις. Ήρθαν χθες βράδυ 4 βουλευτές, ο κύριος Βαρδάκης, ο κύριος Οικουμενίδης, ο κύριος Συντηχάκης, ο κύριος Γεγέρογλου. Εμείς είχαμε στείλει κάλεσμα. Εμείς βλέπουμε και πλάνα εδώ στα δεξιά της οθόνης, βλέπουμε πλάνα από την προηγούμενη σας διαμαρτυρία. Σωστά. Στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, έτσι. Και έκτοτε δεν έχετε πιάσει τη μόνη. Θα μου πείτε, δεν έχετε πιάσει καθόλου φέτος. Δεν έχουμε πιάσει καθόλου, καθόλου. Καθόλου τη μόνη. Αυτή τη στιγμή, αυτή που βλέπετε και. Πώς ζείτε τις οικογένειές σας. Να σας πω, να συμπληρώσω την προηγούμενη μου. Ήταν και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. 4 λοιπόν βουλευτές και ο Δήμαρχος, οι οποίοι στήριξαν τον αγώνα μας. Και ο Περιφερειάρχης Κρήτης έχει κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να τους βάλει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Αυτοί αρνούνται. Έχω την εντύπωση ότι τοποθετήθηκε από αυτού και ο Περιφερειάρχης κατά την συζήτηση εκεί με τον κύριο Θεοχάρη στην εναρκτήρια ομιλία του. Βέβαια δεν πήρατε απάντηση. Ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω, κατανοώ. Εγώ αυτό που θέλω και εκείνη που νομίζω αυτό πρέπει να βγάλουμε λίγο προς τα έξω για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος να σας δίνει και τα δίκαια του. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και άλλες απόψεις που λένε ανεβείτε στα λεωφορεία, πιάστε τη μόνη γιατί ο τουρισμός θα πάει στον πάτο. Τα λέμε όλα εδώ. Μα το έχουν πει. Το έχουν πει. Το έχουν πει. Δηλαδή η πρότασή τους μία μέρα πριν την προκηρύξουμε. Κοινωνικός αυτοματισμός. Μας είπαν ελάτε, ναι. Αναστείλετε την απεργία και προσέξτε. Την επόμενη εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων μπορούμε, δηλαδή τούτη τη βδομάδα, εμείς ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Τούτη τη βδομάδα ή όποτε μπορούμε, θα κάτσουμε λέει, στο τραπέζι να συζητήσουμε τα ίδια. Τα ίδια. Ποια τα ίδια. Όταν δεν τους γυρεύεις, όταν εμείς οι δυο μας, είστε εργοδότης μου και εγώ, γιατί δεν σας γυρεύω ένα σέντς. Ένα σέντς. Δεν έχουμε διαφορά καμία. Άρα λοιπόν το θέμα είναι για μας καθαρά να πλήξουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Αυτό, καθαρά. Έτσι, αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου λειτουργεί με μία μερίδα, ευτυχώς λίγοι διοκτήτες δουλεύουν, οι περισσότεροι διοκτήτες προς συμπαράσταση προς εμάς δεν δίνουν τα λεωφορεία τους μέχρι στιγμής. Το καλό είναι ότι οι συνάδελφοί μου είναι αποφασισμένοι, το φωνάζομαι, το διατυμπανίζομαι, τη μόνη δεν πιάνουμε. Περιμένουμε να ανέβει λίγο-λίγο η δουλειά, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δουλειά που περιμέναμε, ώστε να κάπου εκεί να δημιουργηθεί το πρόβλημα, μήπως και έρθουν. Να κλιμακώσετε και τις κινητοποιήσεις σας. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους, οικογενειάρχες, πολύτεκνες οικογένειες που στηρίζονται σε ένα μισθό ενός ανθρώπου ο οποίος κάθεται στο τιμόνι ενός λεωφορείου και είναι υπεύθυνος για 50 ζωές και για την άρτια και σωστή φιλοξενία και συμπεριφορά απέναντι στους εκατομμύρια αυτούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται στο νησί μας. Πώς τα βγάζει πέρα ένας οδηγός τουριστικού λεωφορείου που το 95% όπως είπαμε προηγουμένως των οδηγών αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά. Πώς τα βγάζει πέρα. Δεν μπορούν να δουλέψουν. Μπορούν να αμυφθούν με τα χρήματα τα οποία έπαιρναν μέχρι πρώτη. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι στη φύση μου έτσι να πώς να το πω τώρα. Τα πράγματα είναι τραγικά. Έχουμε συναδέλφους που οι σπιτονοικοκύριοι δεν τους κάνουν εξώσεις. Έχουμε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και το σωματείο προσπαθεί να τους βοηθήσει. Έχουμε συναδέλφους που δεν έχουν να βάλουν βενζίνα να έρθουν από τα Μάλια ή από τον Άγιο ή από το Ρέθυμνο εδώ να μας συμπαρασταθούν. Mm-hmm. Νομίζω δεν χρειάζεται να συνεισχύσω άλλο. Είμαστε εμείς, κύριε Κουμαντάκη, το έχουμε ξαναπεί. Γιατί μας λένε ότι πρέπει να γελάτε, να γελάμε. Γιατί η φύση του Έλληνα είναι να γελάει. Αλλά πώς εγώ να γελάσω, γιατί εγώ με μένα θα πρωτοδεί ο τουρίστας. Μένα θα δει στο αεροδρόμιο. Όταν εγώ δεν έχω αφήσει στο σπίτι μου 5 ευρώ, πώς θα του γελάσω. Όταν εγώ, γιατί είμαι στο τιμόνι γιατί καταπάτησε των εργασιακών δικαιωμάτων, σημαίνει ότι ανεξέλεγκτη εργασία. Δεν ξέρουμε τι θα αύριο, τι θα γίνει, πώς θα μας ζητήσουν να δουλεύουν. Γιατί στην ερώτηση, επειδή κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο τους οδηγούς
και του λένε ελάτε να δουλέψετε. Λέει πώς θα δουλέψω και τι θα παίρνω. Λέω, όχι μωρέ, αυτά ρε, ρωτάς τώρα. Τάκ και του κλείνουν το τηλέφωνο. Δηλαδή έχουν αποθρασιθεί τελείως. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, ας ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν, έχουν αλλάξει ριζικά, πραγματικά να χαμογελάτε και όλοι να επανατοποθετηθούν εκεί που τους αξίζει, στο τιμόνι, στην εργασία τους, για να μπορέσουν να ζήσουν τις δουλειές τους. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερες διευκρινιστικές από εδώ και στο εξής και από την πολιτεία, αλλά και από τα αρμόδια υπουργεία που μέχρι στιγμής νομίζω εμείς, έχουν παραδώσει ένα θολό τοπίο γενικότερα. Εμείς, κύριε Κουμαντάκη, και από την πολιτεία νιώθουμε απογοητευμένοι. Να σας πω γιατί, έτσι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθουμε να ζούμε 534 ευρώ και να ασφαλιζόμαστε και για 534 ευρώ. Αυτό είναι τραγικό. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή είχαμε ζητήσει με έγγραφα, μην ξανατάει, είπαμε προηγουμένως, να ασφαλιζόμαστε στον ονομαστικό μας μισθό. Όπως έχει γίνει με άλλους κλάδους εργαζομένων. Όπως έδωσε παράταση στη σύμβαση σε άλλους κλάδους εργαζομένων. Σε εμάς ούτε το ένα ούτε το άλλο κάνει. Μάλιστα. Το Υπουργείο Εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουσάκη.